Ακόμη μια σημαντική ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος Κο, ο οποίος από την 1η Σεπτεμβρίου του 2022 θα προεδρεύει του Δικτύου Αρχαίων Ασκληπιείων. Σε μια λιτή εκδήλωση στην πρωτεύουσα της χώρας μας, στην Αθήνα, χθες 3η 19 Ιουλίου, το Δίκτυο Ασκληπιείων, που αποτελεί το μέχρι πρότινος από τους Δήμους Επιδαύρου, Κο και Τρικαίων, υποδέχτηκε ακόμη ένα μέλος, το Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμαρχος Κο, στη σύντομη ομιλία του, υπερτόνισε τη σημασία της υποκρατικής Κο, ειδικά εν μέσω πανδημίας, ενώ υπογράμμισε ότι η δύναμη του νησιού μας είναι η ιστορία και ο πολιτισμός του. Αγαπητέ συνάδελφε της ΚΕΔΕ, συνάδελφε δήμαρχε, μου έδωσε μια πολύ καλή ευκαιρία, ως που δηλάτης και εγώ, γιατί και εγώ στο Δημαρχείο με πολύ λαδό μεταβαίνω, να καλέσω τους συνάδελφους, συνάδελφους δημάρχους που παρίστανται εδώ, για μια πολύ όμορφη ποδηλατάδα στο νησί της Κο, που δεν είναι μόνο το νησί του Ιπποκράτη, αλλά είναι και το νησί του Ποδηλάτη. Θέλετε, σκεφτόμουν πριν ότι την περίοδο της πανδημίας, την πρώτη περίοδο δύσκολη της πανδημίας, όπου η ανθρωπότητα είχε κλειστεί στα σπίτια της, τότε που ο φόβος είχε πολλιάσει στις ψυχές μας, τότε που συζητούσαμε αν θα υπάρξει αύριο και ποιο μπορεί να είναι αυτό, συζητούσαμε τους συνεργάτες μου τώρα τι κάνουμε, πώς θα παρουσιαστεί ξανά στον σύγχρονο κόσμο. Και προφανώς τότε που και η διαφήμιση του κάθε προορισμού απαγορευόταν και δια νόμου, είπαμε ότι εμείς έχουμε ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα, ότι είμαστε υποκρατικοί κόσμοι. Και φτιάξαμε ένα σπουδάκι 30 δευτερολέπτων και επικοινωνήσαμε την κόσμο στα πέρατα του κόσμου, όπου η υποκρατική ΚΟΣ ευγνωμονούσε την παγκόσμια ιατρική κοινότητα για την μάχη που έδινε κατά της πανδημίας. Φαίνεται τελικά ότι αυτή είναι η δύναμή μας, αυτό είναι το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτουμε, είναι η ιστορία μας, είναι αυτή η σημαντική παρακαταθήκη και θεωρώ ότι το δίκτυο θα το επικοινωνήσει αυτό με τον καλύτερο τρόπο, γιατί η προσπάθεια γίνεται πιο ισχυρή, πιο δυνατή με την είσοδο της πόλης των Αθηνών. Αθήνα, καλώς ήρθατε στο δίκτυο.